αίθουσες διδασκαλίες στη μορφή των κοντέινερ είναι μόνο στο 5ο Δημοτικό του Βαρβασίου και στην Ερυθιανή. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας 5 τέτοιες αίθουσες όπως αυτή που βλέπετε. Που χρειάζονται επισκευή όμως. Με αυτήν, οι άλλες είναι ok, εκτός από αυτήν που είναι δίπλα και η οποία χρειάζεται, όπως σας είπα προηγουμένως, επισκευή για το πάτωμά της. Αλλά υπάρχουν κολλήματα σε αυτό βάσει της απόφασης που ελήφθη. Τις 5 τις έχουμε, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 6. Είχαμε και μία 6η, την οποία πήγε χθες από την Ερυθιανή κυρία Πελαντή, αυτή που μας ήρθε δηλαδή και βρίσκεται εδώ από τον Δήμο της Μυτιλήνης, η οποία είναι 8 επί 3 και 20, δεν είναι 6,75 επί 6 όπως είναι αυτές. Η κυρία Πελαντή μας είπε ότι δεν τις κάνει αυτή η αίθουσα. Επομένως, προσπαθούμε να την πάμε αυτή την αίθουσα κάπου αλλού και να πάρουμε μία τέτοια που υπάρχουν, για παράδειγμα, στο Βροντάδο δύο τέτοιες αίθουσες, για να καλυφθούμε. Χρειαζόμαστε 6, αυτή τη στιγμή έχουμε 5. Θα δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα και με την μία που απομένει για να μπορέσουμε να καλυφθούμε απόλυτα. Εδώ θέλω να σας καταδείξω το πρόβλημα που και χθες ο Δήμαρχος σας είπε, ότι τελικά δεν μπορούμε με τις προτάσεις που κάνει η αντιπολίτευση να λειτουργήσουμε. Από ό,τι βλέπετε, αυτό το δάπεδο έχει αλλαχτεί σε αυτή την αίθουσα. Είναι σε θέση δηλαδή η αίθουσα να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Στο δίπλα κοντέινερ πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακατασκευάσουμε το πάτωμα. Για να ανακατασκευαστεί αυτό το πάτωμα, εμείς έχουμε τελικά, αλλά δεν έχουμε ξυλουργό. Μέσα λοιπόν στο πρόγραμμα που είχαμε ήταν οι 8.000 ευρώ για να γίνει ανάθεση σε κάποιον από τους ξυλουργούς εδώ του τόπου μας. Και με τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας όσον αφορά τις τιμές και την εργασία, να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές και να προχωράμε. Τούτη την ώρα πρέπει το δεύτερο κοντέινερ να το πάρω και δεν βρίσκω κανέναν ξυλουργό για να έρθει να κάνει με 1 ευρώ την ανάθεση που μας ζήτησαν ή με 2 ευρώ για να κάνει αυτή την εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να το καταδείξουμε αυτό και θα παρακαλέσω τον κύριο Τριαντάφυλλο, τον κύριο Βουρνούτη και τον κύριο Καραβασίλη, αν μπορούν εκείνοι να βρουν έναν ξυλουργό, οποιονδήποτε θέλουν, τη επιλογή του, που να έρθει να κάνει αυτή την εργασία που χρειαζόμαστε να γίνει άμεσα για να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα κοντέινερ για τα σχολεία, να μας βρουν έναν ξυλουργό και να έρθει να κάνει αυτή τη δουλειά. Να ελέγχει και κανείς δεν τη στερεί αυτό το δικαίωμα. Να κάνει όμως προτάσεις οι οποίες να μπορούν να είναι λειτουργικές, να είναι υλοποιήσιμες. Εγώ με 2 ευρώ και με 1 ευρώ έχω απευθυνθεί σε 10 ξυλουργούς που αυτή τη στιγμή δεν θέλει κανένας να αναλάβει να έρθει να μου κάνει αυτή την εργασία και να έχω στη διάθεσή μου ένα κοντέινερ που μου είναι απολύτως απαραίτητο. Εάν λοιπόν καθυστερήσουμε στην όλη διαδικασία, ανοίξουν τα σχολεία και εμείς δεν μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, ένας από τους λόγους που δεν θα το καταφέρουμε είναι ότι δεν μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχουν κάποιες δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ανελαστικές. Και ακόμα τώρα στα ανταποδοτικά που συζητάγαμε και σας το είπε χθες ο κύριος Δήμαρχος, σε λιπαντικά, σε προμήθειες ανταλλακτικών, όπως και σε λιπαντικά, είναι ανελαστικές. Σας το είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Μπουνιάς, ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Τρέχουν αυτή τη στιγμή διαγωνισμοί για την προμήθεια αυτών των υλικών. Επομένως, εάν στερήσεις την δυνατότητα των αγίων αυτά, σημαίνει ότι όλα κολλούν και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αν λοιπόν ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μας βάζει κολλήματα στο να λειτουργήσουμε και όχι αυτός που πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος της, που σημαίνει να ελέγχει και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και να καταθέτει και προτάσεις οι οποίες θα είναι προς μία κατεύθυνση διαφορετική και θα είναι υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες. Αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει και το αποτέλεσμα δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δουλέψει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος και εμείς ως Αντιδήμαρχοι, αλλά το θέμα είναι ότι καθυστερούμε πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για τον τόπο μας.